Θα είμαστε αρεστοί όταν δεν εδώ μέσα. Δεν έχουμε δικαίωμα να ρωτήσουμε. Ούτε ο κύριος Πετρόπουλος, ούτε κανείς άλλος. Δυστυχώς σήμερα δεν ηγείστε εδώ μέσα. Καλό πρόεδρε, κύριε Πετρόπουλο. Δυστυχώς. Ναι, ναι. Πραγματικά ιστορία. Έχεις απόλυτο άδικο. Σήμερα. Μπορείτε να μας ρωτήσετε πώς έγινε η προηγούμενη πρόσκληση και πώς έγινε και αυτή για να ξέρουμε. Με ποια κριτήρια. Με ποια κριτήρια και πώς. Αυτές οι οποίες προβλέπονται, κύριε Βασιλιάδη. Θα υπάρχουν κάποια, δεν μπορεί έτσι. Γενικά και όριστα, κύριε Πρόεδρε. Ενημερώθηκαν οι δημότες όλοι. Δεν υποβάλλουν αιτήσεις, δεν υποβάλλουν βιογραφικά. Πόσοι θεολόγοι υπάρχουν εδώ μέσα. Τι προσόντα έχει ο καθένας, τι προετηρησία, τι μεταπτυχιακά. Δηλαδή πώς προσλάβανε τους κύριους. Μα σας είπατε να δηλαδή με ποια κριτήρια, δεν μου είπατε τα κριτήρια. Με τα κριτήρια προϋπηρεσίας που είχε η πράξη. Μόνο προϋπηρεσίας. Και με τα πτυχία Λοιπόν, κύριε Αντωνίου, αυτοί που προσβάλλατε τον πρόεδρο σήμερα, είστε εσείς, και είπατε το Δημοτικό Συμβούλιο με τα θέματα, παρακολουθώντας και παρακάμπτοντας τον πρόεδρο. Για να απαντήσω, μην τα ρίχνετε σε άλλους. Κύριε Βασιλιάδη, για να σας απαντήσω. Και γνώση έχει και ακούει και βλέπει. Κύριε Βασιλιάδη, λοιπόν. Εσείς τότε, κυρία Αντωνία, εδώ μέσα, το μόνο που έπρεπε να κάνετε είναι από την ώρα που θα μπείτε σε αυτή την αίθουσα, μέχρι που αφήνετε να ζητάτε συγγνώμη από τον τρόπο συμπεριφορά σα απέναντι στου όρου του φωτιστικού. Λοιπόν, και ένα δεύτερο, κύριε Πρόεδρε, Σας απαντώ και μετά, γιατί είσαι όλοι εκεί. Έτσι, εγώ έχω την εντύπωση ότι απέναντι στον τρόπο του φωτιστικού συμβούλου και του προεδρού σε ολοκληρωμένε προσωπικότητε. Αν το αμεσυνοδοχώ, θα κάνω 10 φορές παρατηρήσεις και λέω, κάνω την ησυχία. Έφτω στους σημείους προηγουμένους να πω θα με κόψει η συνεδρίαση. Τι έπρεπε να κάνω, να σηκωθώ και να διάβασα για κάτι. Αυτό δεν αφορά τη δικιά μας τέλεια. Δεν ξέρω, αφορά κάτι. Το θέμα είναι τώρα. Εκ των θεμάτων αυτό. Εκ των θεμάτων. Όσον αφορά και τον κωδικό. Επί της διαδικασίας. Αν ειδάς του λογιστού δεν πήρα απάντηση. Γιατί αυτή είναι τόσο μεγάλη αύξηση. Χρειαζόμασταν λογιστή, δεν μιλάμε λογιστή, κύριε Βασιλιά. Τόσα χρόνια με τι λειτουργούσατε. Εσείς τον λογιστή τον παίρνετε με 18.000, έγινε κάποιος διαγωνισμός ή μία ανάθεση. Έτσι κρίναμε ότι έπρεπε να δέχουν λογιστή. Μέχρι τώρα ποιος εξυπηρετούσε λογιστικά. Υπάρχει τρόπος που γίνεται διαδικασία για οποιοδήποτε. Ποιος εξυπηρετούσε λογιστικά μέχρι τώρα. Ας είστε με την ψηφία του προϋπολογικού, κύριε Βασιλιάδη. Κύριε Βασιλιάδη, είστε εκτός θέματος. Αυτή τη στιγμή ψηφία του προϋπολογικού, δεν ψηφία αν έχετε ένσταση. Λοιπόν, θα σας απαντήσω. Αν έχετε ένσταση και κάποια φρουλή που έκανα, εδώ πέρα, κύριε Πρόεδρε, έρχονται νούμερα. Λοιπόν, και πάλι στα μετά. Διάλειμμα. Δεν γίνεται φωτιά. Διάλειμμα. Δεν γίνεται φωτιά.